Είμαστε και λίγο εθνικοί μειοδότες. Πόσο θα... Ο κόσμος ξέρει. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Όσο και να επενδύει ο κ. Σαμαράς στο success story, κάθε τόσο βγαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Η τώρα αλήθεια το βασικό είναι αντικείμενο. Ότι να παρουσιάζεται τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως περιπλανόμενο ανά την Ευρώπη. Τι περιπλανόμενο. Το αντίθετο. Όχι, στην κυρία Σάλεχ το λέω. Ότι καταγγέλει τη χώρα αυτό του. Δεν ναι, έκανε. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Το έχουμε ξαναδεί το αυτό. Η με άλλους αρχηγούς. Δεν το έκανε. Το ζήτημα είναι ο χαρακτηρισμός ή η πράξη. Η πιο πρόσφατη. Δεν πάει δεξιά και αριστερά και κάνει συναντήσεις. Η πιο πρόσφατη. Η πράξη δεν μας αφορά. Η πιο πρόσφατη συνάντηση που κάναμε ήταν με τον κύριο Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το χρέος και την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα, την πιθανή τοποθέτηση, την τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα, τότε ήταν πιθανή, στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ποιο είναι το βασικό θέμα? Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, διά του ΣΥΡΙΖΑ, έχει φωνή που λέει το δικό της εθνικό σχέδιο. Το σχέδιο βέβαια των δυνάμεων που αρνούνται τη μνημονιακή πολιτική, που αρνούνται να μας επιβάλλουν, γιατί ακούσατε τι είπαν οι δύο κυρίες προηγούμενα, ότι πηγαίνουμε και μας λένε. Είναι εμφανές λοιπόν ότι έχουμε καταστήσει τα ευρωπαϊκά λόμπι, τους ευρωπαίους ηγεμόνες ως κυρίαρχους και εμείς πάμε και επαιτούμε. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα Ντράγκη, πρέπει να αλλάξει. Καταθέτετε αν ένα θέλετε σχέδιο να το καταλάβετε. Τώρα, με συγχωρείτε κυρία Σάλεχ, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Λοιπόν, όταν θα έρθει η σειρά σας θα μου απαντήσετε, όπως και εγώ θα κάθομαι ήσυχος για να ακούω τα δικά σας. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι τώρα που ξεκινάει, έτσι έχει, η συζήτηση για τη διευθέτηση του χρέους, εμείς πρέπει να παρέμβουμε και λέμε και συγχρόνως ότι αυτή η κυβέρνηση διά των εκλογικών αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών δεν έχει την κοινωνική νομιμοποίηση, έχει την τυπική νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί μέσα σε εισαγωγικά το ίδιο το δημόσιο χρέος, το οποίο να το στείλει να δεσμεύει γενιές επί γενεών στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και στο αυτό το βασικό ζήτημα νομίζουμε ότι κάνουμε και κάνουμε πολύ καλό και στα εθνικά μας θέματα και στα κοινωνικά μας θέματα, ναι, και στις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζονται στην ωραία, Ευρώπη. Ωραία, ερώτηση τώρα. Χθες είχατε ένα θέμα, δεν ξέρετε ότι είναι στην επικαιρότητα. 53 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι, της γραμματείας σας, τι είναι εκεί. Κάποιοι είναι μέλη στελέχη, 50 στελέχη, 53 στελέχη. Μεταξύ των οποίων και προεδρική. Ναι, και προεδρική, ναι, μεταξύ των βλέπω εδώ πέρα, δεν υπάρχει Γρίτσας, Γιώτης, Τσακαλώτος, Κατριβάνου, Καραγιάννη, τέλος πάντων, πολύ. Καταθέσανε ένα κείμενο σημείων συμβολής στο διάλογο για το αποτέλεσμα των εκλογών. Όπου εκεί μέσα έχει και ορισμένες, ας πούμε, αιχμηρές αναφορές και τα λοιπά. Αυτό θεωρήθηκε ως ευθεία κριτική στον κύριο Τσίπρα, στην ηγετική ομάδα. Έχει και ορισμένα πράγματα τα οποία λέει η αδρανοποίηση στο διάστημα της προεκλογικής οξύνθηκαν φαινόμενα που υπονομεύουν τη συλλογικότητα και τραυματίζουν την ψυχή της αριστεράς. Η αδρανοποίηση εκλεγμένων οργάνων, ενίσχυση εξωθεσμικών κέντρων, αποφάσεων, αχαλήνωτη παραγοντισμού και διγλωσίας τάση έπληξαν τη δημοκρατία, έφτιαναν την αποτελεσματικότητα κλπ. Και λέει ότι πολλές φορές βρεθήκαμε και ως καρικατούρα του ΠΑΣΟΚ υιοθετώντας τα συστήματα. Τι γίνεται, έχετε θέμα? Κύριε Καγκουράκη, απλά να προσθέσω ότι έχω την εντύπωση. Θα σα παρακαλώ, κυρία Σιμαντοπούλου, μην έχετε καμία. Όχι, να πω ότι αυτό που διάβασα είναι ότι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη Κεντρική Επιτροπή και έγινε μία έτσι μυστικό συνάντηση για να μαζευτεί το πράγμα και βλέπουμε. Απλά αυτά που διάβασα. Γι' αυτό μίλησατε για Αντάρτικο. Γι' αυτό μίλησατε για Αντάρτικο. Ωραία. Να το πω έτσι καταρχήν. Εμένα να καταγγείλω την κυρία Σιμακοπούλου για την ομή παρέμβαση στα εσωτερικά. Λοιπόν, εμείς το Σαββατοκύριακο, όπως είχαμε προγραμματίσει, θα κάνουμε Κεντρική Επιτροπή για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και της προεκλογικής περίοδου και βεβαίως να χαράξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη περίοδο σε επίπεδο στρατηγικής, πολιτικής και τακτικής, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής δράσης. Αυτό, όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που βγαίνουμε από μια σπουδαία μάχη υπάρχουν πάρα πολλές συμβολές.
αρκετά ή ορισμένα από αυτά που μόλις διαβάσατε από το ρεπορτάζ, ξέρετε, θα υπάρχουν στο εισηγητικό προς την Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχει τάση προεδρικών. Υπάρχουν τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έχουν ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση κτλ. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα που έχουμε να κάνουμε? Είναι, πρώτον, η πραγματικότητα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκησε και ότι οι πολιτικές των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν καταδικάστηκαν. Περνάω γρήγορα, χωρίς να πάω στα επιμέρους στοιχεία. Η άποψή μας είναι ότι η νίκη είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δεις ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και να τα αξιοποιήσεις περαιτέρω και να εντοπίσεις και λύσεις αδυναμίες, άστοχους χειρισμούς, δυσκολίες, παθογένειες που έχεις σαν δύναμη ώστε να καλυτερέψεις και τον λόγο σου και τα λοιπά. Είναι... Μην μου τα στρογγυλεύεις. Κανένα στρογγύλεμα. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία το άγχος. Δεν ξέρουν από τέτοιες διαδικασίες γιατί δεν συνεδριάζουν. Η νίκη που είναι ότι χάσατε 150.000 ψήφους έχει αποτέλεσμα να έχετε γκρίνια από το αριστερό σας κομμάτι. Κυρία, για θυμίστε μου. Συνιστώσεις που υποτίθεται ότι πέθαναν, βγαίνουν από τον τάφο και πόσο ήταν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το 2012. Θυμίστε το μου. Και θυμίστε μου και πόσο είναι τώρα. Πότε ο ελληνικός λαός έχει υπομείνει τόσα δεινά και η αντιπολίτευση δεν έχει πάρει τα πάνω της? Κοιτάξτε να δείτε, η ομολογία σας ότι επιβάλλεται δεινά στον ελληνικό λαό πλέον είναι ένα καλό στοιχείο της εκφοράς σας. Ευτυχώς που ο ελληνικός λαός έχει την ευθύνη 22% ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πάντως, μπορεί να συνεχίσετε. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο λέω, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα. Το στοιχείο, κυρίες μου, όσο και γενής να είμαι, θα πρέπει, όχι, δεν διαμαρτύρομαι ποτέ, αλλά θα πρέπει να πω το εξής. Όχι, αλίμανο. Λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια διαδικασία? Αυτό είναι στοιχείο και της κριτικής και από τη δική μας πλευρά της αυτοκριτικής. Και ξέρετε, επειδή δεν είσαστε συνηθισμένοι, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα σε τρεις συνεδριάσεις, σε τρεις συσκέψεις, σε τρεις συζητήσεις στελεχών, εκ των οποίων σχεδόν το σύνολο των συντρόφων που υπογράφουν αυτό το κείμενο ως συμβολή στον εσωκομματικό διάλογο. Έχω βρεθεί σε νομαρχιακές επιτροπές, έχω βρεθεί, κάνουμε μία συζήτηση. Αλίμονο. Και οι ίδιοι οι σύντροφοι που το υπογράφουν το ίδιο λένε. Και στα δύο κομμάτια από αυτά θα είναι και μέσα στο εισηγητικό. Αυτή είναι μια συνηθισμένη διαδικασία για μας. Πολύ ωραία, πολύ δημιουργική. Και ξέρετε, έχετε το εξής κακό. Πάτε να προλάβετε. Και μετά. Γίνεται χαμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μας ενδιαφέρει γιατί είναι εξωματική πολιτική της χώρας. Και όταν υπάρχει τέτοιο εσωτερικό χαμό, δεν μπορεί να έχει μια ενιαία πολιτική. Την αποσταθεροποίηση. Δεν μπορεί να έχει μια ενιαία πολιτική. Έχετε αποσταθεροποιηθεί εγώ όλοι. Έχω ευθύνη. Το μοναδικό σταθερό πόλο. Σαν Νέα Δημοκρατία, να ακούω τι προτάσει σα. Όταν δεν υπάρχει ενιαία φωνή, τι να ακούσω και τι να σχολιάσω. Μα εδώ συζητάγαμε πριν λίγο ότι δεν υπάρχει ενιαία φωνή ανάμεσα στην κυβερνητική εκπρόσωπο, στην εκπρόσωπο τύπου και στην αναπληρώτρια επικοινωνία του Πασόκ. Εδώ το συζητάγαμε πριν 2 δευτερόλεπτα. Μπορεί να το συζητάγατε. Λοιπόν, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο ενιαίας εκφώνησης. Αλλά γιατί διαφορετικά θα συνεργαστεί. Μια κουβέντα για να διαβάσουμε σε διάρκεια. Πρώτον, έτσι και συνέβαινε τέτοιο κείμενο, αν ερχόταν τέτοιο κείμενο στο Πασόκ, θα ήταν πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις, πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες.